Με ουκρανικές σημαίες γέμισε το απόγευμα ο δρόμος έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκοσία. Περίπου 200 Ουκρανοί που βρίσκονται στην Κύπρο και με αρκετούς Κύπριους και Ρώσους στο πλευρό τους συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με αιματωμένα ομοιώματα μικρών παιδιών θέλησαν οι Ουκρανοί να στείλουν το μήνυμα πως μικρά παιδιά χάνουν τις ζωές τους από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας διάφορα συνθήματα στα αγγλικά και τα ουκρανικά, εξέφρασαν τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους προς τους συμπατριώτες τους που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου, αλλά και την απέχθειά τους προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Κάποιοι από αυτούς που έζησαν τον τρόμο του πολέμου και έφυγαν κατατρεγμένοι σε ασφαλείς προορισμούς, εξιστορούν στην κάμερα του Αντένα τα όσα έζησαν. I have relatives, my parents, my friends against the bomb. Every day they hear these air alarms and they go to shuttle into the underground. For saving their lives. Arriving at Cyprus just two days ago. From Kyiv, we were running from that bombing. It was so difficult because in Kyiv bombing and I am afraid. When it all happened, I woke up at 5:20 in the morning by the missile sound and I thought maybe there is an accident. Με τις σημαίες της Ουκρανίας να ανεμίζουν στην οδό Αγίου Προκοπίου στην Έγκομη, οι διαδηλωτές κάλεσαν την Κύπρο, την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο να βοηθήσουν τον Ουκρανικό λαό. Απέτησή τους είναι η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία και ο τερματισμός του πολέμου. We are begging the world to stop the war. It's really very big help just that your people come and say that they support us. They just against the invasion of Russia in our country. Την υποστήριξή τους στους Ουκρανούς δήλωσαν και αρκετοί Ρώσοι που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή για μας αυτό τι έγινε και θέλουμε να το σταματήσουμε αυτό. Όπως γρήγορα γίνεται. We are here because we want to say that true Russians are against war. Στα χέρια κρατούσαν και σημαίες της Ρωσίας, χωρίς όμως το κόκκινο χρώμα το οποίο αντικατέστησαν με άσπρο, συμβολικά για το αίμα που χύνεται λόγω του πολέμου. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος των οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν και οι βουλευτής του κόμματος Αλεξάνδρα Ταλίδου και ο συνάδελφός της Αλέκος Τριφωνίδης από τη ΔΥΠΑ.